εκεί για να απομακρύνει ο Ταυλαρίδης. Έρχεται ο Λεωνάρντο. Περνάει μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Λεωνάρντο. Πατάει ωραία για τον Μπέλεκ. Θα κάνει το σουτ ο Μπέλεκ. Είναι... Έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Η ΑΕΚ μειώνει με τον Νίκο Λιμπερόπουλο σε 2-1. Σάστησα λίγο γιατί περίμενα να δω αν είχε περάσει και από τον Μπέλεκ το σουτ την μπάλα, η οποία βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ θα δούμε και πάλι την ωραία προσπάθεια από τον Λεωνάρντο. Μπάλα θα φτάσει στον Μπέλεκ. Κάνει εδώ την προσπάθεια το σουτ από τον Μπέλεκ. Βέβαια η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, σωστά το είδαμε. Μεταλλεύονται τις όποιες αδυναμίες εμφανίζει η ΑΕΚ. Ο Καφές, η προσπάθεια του Μπέλεκ 3-1. Με αυτή τη βολίδα στο 61ο λεπτό. Εδώ στην Μπέλεκ που μειώνει. Για να τους πείσει ότι τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει. Εδώ σε μια στιγμή που η λειτουργία της αμυντικής γραμμής του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή, το σούτ από τον Μπέλεκ πολύ δυνατά, 3-1, μειώνει η ΑΕΚ. Λεωνάρντο. Μπέλεκ. Κοντά ο Λιμπερόπουλος. Με τη μία για τον Μπέλεκ, πέρασε, πλάσαρε και σκόραρε. Εκπληκτικό γκολ για την ΑΕΚ, 0-1 στο 21. Εξαιρετική συνεργασία του Μπέλεκ με τον Λιμπερόπουλο. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα μετά από τρεις αγωνιστικές. Ξανά. Αλλάζει ωραία ο Λεωνάρντο, έχει δύο παίκτες μπροστά του για τον Μπέλεκ. Εξαιρετική συνεργασία με τον Λιμπερόπουλο. Μανολάς για τον Πλεναρίδη. Κυνηγάει ο Τζεγκουέλε, ο Πλεναρίδης είναι γρήγορος και περνάει στην περιοχή. Πλασάρει ο Μπέλεκ, η κόντρα 2-0. Ο Μπέλεκ κλειδώνει το τρίποντο για την ΑΕΚ στο 91. Επιστροφή στις εκτός έδρας νίκες για την ομάδα του Νίκου Κωστένογλου. Δύο γκολ ο Μπέλεκ. Καλυπτόμενος από τον Τζεγκουέλε. Έδιωξε ο Μπλάζιτς, ο Μπέλεκ. Γκερέιρο. Σκαλμάς. Προσπάθεια να περάσει μπάλα στον Μπέλεκ. Το σούτ στην κίνηση, γκολ. 1-0 στο 76. Και το κόκκινο δεσμό για την ΑΕΚ λύνει αυτός που ήταν ο πρωταγωνιστής στις περισσότερες ευκαιρίες της. Αυτός που με βάση την εικόνα που έδειξε έως τώρα στο παιχνίδι του άξιζε αυτό το γκολ. 1-0 η ΑΕΚ με τον Στίβ Μπέλεκ στο 76. Βλέπουμε ξανά πως φτάνει η μπάλα σε αυτόν, δεν το σκέφτεται, στην κίνηση το σουτ, έτσι όπως του την έστρωσε ο Κάρλος στην γωνία. Ο Γκαλίνοβης αυτή τη φορά δεν έχει αντίδραση, δεν έχει την αντίστοιχο κοψαχίλι, το πλασέ του Στιβ Μπέλεκ, γκολ για την ΑΕΚ στο 47. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για την ένωση με το Στιβ Μπέλεκ να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο κύπελο, το έκτο του φετινό τέρμα με δεύτερο στις αρχές του Δευτέρου. Εξαιρετικό το τελείωμα του Στιβ Μπέλεκ στην αριστερή γωνία του Κοψαχίλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο τελείωμα του Καμερουνέζου.